Σύμπτυξη η Ασυμπίλιο. Γιατί η μέρα. Δεν ξέρω αν είναι the best. Κάτσε, περίμενε. Εντάξει. Θυμάμαι. Μέχρι το μεσημέρι. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι. Σωστό, σωστό. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε έτσι από το να καλημερίσουμε, να ευχηθούμε να έχουμε μία ανέφελη μέρα και τέλος πάντων τα πράγματα να είναι. Κάπως ξετυλιχτούν πιο θετικά, πιο συμπαθητικά σε σχέση με χθες που ήταν μια πιο περίεργη μέρα. Το πρωί ήταν αυτή η δύσκολη όψη που περιέγραφα εχθές, δηλαδή το τετράγωνο του Άρη με τον Κρόνο. Το πρωί σήμερα εννοώ, έγινε ακριβίας. Σιγά σιγά η Σελήνη προχωρά, είναι ακόμη στον υδροχό, θα συναντήσει τον ήλιο σε τετράγωνο, όπου Σελήνη και ήλιο σε τετράγωνο σημαίνει το πρώτο τέταρτο της Σελήνης. Την άλλη εβδομάδα πάμε για πανσέλινο έκλειψη. Θα είναι και η πρώτη της χειμωνιάτικης περίοδου. Και η πρώτη στα σταθερά ζώδια, στον Ταύρο και τον Σκορπιό. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι εκλείψεις. Και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα πραγματοποιούνται σε αυτόν τον άξονα. Ταύρου Σκορπιού. Έχουμε να πούμε πολλά για όλο αυτό. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη σχηματίζει το πρώτο τέταρτο. Αυτό ουσιαστικά όταν σχηματίζει πρώτο τέταρτο δείχνει ότι η λογική μας μας λέει ένα πράγμα, το συναίσθημά μας μπορεί να μας λέει ένα άλλο πράγμα και είναι μία μέρα που γενικώς μέχρι το απόγευμα έχει διλήμματα πολλά. Ναι. Δηλαδή από τη μία πλευρά η λογική σου λέει ότι πρέπει να κάνω αυτό και αυτό και από την άλλη πλευρά λες ναι αλλά μήπως αυτό και είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Υπάρχει αυτή η κατάσταση που δεν μπορείς να αποφασίσεις 100% κάτι. Γι' αυτό λοιπόν αν δεν μπορούμε να αποφασίσουμε περιμένουμε να φτιάξουν λίγο τα πράγματα και να αποφασίσουμε σε μια στιγμή που θα είναι λίγο καλύτερα. Από το απόγευμα και μετά η Σελήνη είναι σε σύνοδο με το Δία, καλό είναι αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με διαπραγματεύσεις, θεμάτα σπουδών, νομικές υποθέσεις, επικοινωνία, μάρκετινγκ, διαφήμιση, εμπορικές δοσοληψίες, όλα αυτά ευνοούνται πολύ περισσότερο τις απογευματινές ώρες. Κοιτάξτε τέλος πάντων να φτιάξετε το πρόγραμμά σας έτσι, ώστε να έχετε να κάνετε μια σοβαρή κουβέντα, αν θέλετε να ξεκαθαρίσετε ένα τοπίο που μπορεί να είστε λίγο συγχυσμένοι το πρωί. Κοιτάξτε το απόγευμα πώς μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε για να κάνετε αυτό το ξεκαθάρισμα στο μυαλό σας και στην κρίση σας.